Να καλημερίσω την κυρία Μίνα Γκάγκα, διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Σωτηρία. Τι κάνετε? Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλά, εσείς τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε ακόμα. Και μακάρι να είμαστε καλά, γιατί βλέπουμε μια γενική χαλάρωση, κυρία Γκάγκα. Είναι καλοκαίρι, εντάξει. Τα πήγαμε πολύ καλά, τα πήγαμε άριστα. Ναι, είχαμε καλό σχεδιασμό και εξακολουθούμε να έχουμε, γιατί κλείσαμε τα σύνορα στους Σέρβους, τέλος πάντων στους ταξιδιώτες που έχουν έρχονται από τη Σερβία 5 μέρες πριν κάνουν εκείνο το lockdown, που σημαίνει ότι είχαμε καλή πληροφόρηση και σχέδιο. Αλλά από την άλλη πλευρά, βλέπω ότι δεν τηρούμε τα μέτρα. Είδατε, δεν ξέρω αν ήσασταν στη γραμμή, να ακούσατε τον οδηγό λεωφορείου που είπε σχεδόν κανένας πια δεν φοράει μάσκα στο λεωφορείο. Τι θα κάνουμε, δεν πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι? Νομίζω ότι η μάσκα δεν αξιολογήσουμε τη φορά μου. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο μέτρο που πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή, το lockdown έγινε γιατί μπαίνουν πραγματικά αρκετά περιστατικά και γιατί δεν μπορούσε η πολιτική προστασία να του βρει. Mm-hmm. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν έχει θετικά περιστατικά με τον πληθυσμό και δεν ξέρει και πού να του βρει να του απομονώσει, είναι μια βόμβα για την υγεία όλη τη Ελλάδα. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι πράγματι ο ιός είναι εδώ. Έχουμε κοντά τα 12 εκατομμύρια κρούσματα παγκόσμια και θανάτους πάνω από 600.000. Είναι ένα μεγάλο, μεγάλο νούμερο. Mm-hmm. Και πράγματι έρχονται άνθρωποι. Δηλαδή, έχουμε κρούσματα εισαγόμενα. Δηλαδή, μπορεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να μην έχουμε πολλά, αλλά θέλουμε τη χώρα ανοιχτή. Και θέλουμε τη χώρα ανοιχτή για όλους μας. Θέλουμε να είμαστε εκτός σπιτιού. Δηλαδή, είναι και λογικό. Άρα θα πρέπει να βγαίνουμε, αλλά να βγαίνουμε τηρώντας τα μέτρα. Δεν μπορεί τώρα να πηγαίνεις στο πανηγύρι να βλέπεις 1500 άτομα το ένα πάνω στο άλλο ουσιαστικά. Δηλαδή, ένας αν έχει, πόσους μπορεί δυνητικά να... Μπορεί να κολλήσουν 20 άνετα εκεί. 20 άτομα. Και τα 20 αυτά άτομα θα κολλήσουν, μπορεί να κολλήσουν άλλα 20. Αλλά 200. Ναι, αλλά ο καθένας θέλω να πω. Δηλαδή δεν θα γίνει το ίδιο που θα γίνει στο πανηγύρι. Ναι. Αλλά πάντως η μετάδοση μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη μετά. Γι' αυτό ακριβώς εσείς χτυπάτε τα καμπανάκια ειδικοί και λέτε ότι ο συνωστισμός είναι το θέμα. Αυτό είναι προφυλαθούμε, ας μην συνωστιζόμαστε, να μείνουμε ανοιχτά έτσι, να μπορέσουμε να μην κλείσουμε τελείως την οικονομία, να μην κλείσουμε εμείς, να μην κλειστούμε στα σπίτια. Αυτό πρέπει να γίνει όμως βίωμα, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχουμε παραχαλαρώσει. Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι και το καλοκαίρι ιδίως μεταδίδεται και σε κοντινή απόσταση μεταδίδεται πάντα. Δηλαδή, μέσα ή έξω, αν είμαστε στα 50 εκατοστά από τον άλλον και υπάρχει θέμα κορονοϊού και κάποιος είναι θετικός, θα κολλήσουμε. Ναι, ναι. Διαβάζω τώρα, ζευγάρι Σέρβων λέει που νόσησαν, κυκλοφορούσε μεταξύ. Δηλαδή, πάλι καλά που δεν κυκλοφορούσε με λεωφορείο, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ναι. Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι πλέον υπάρχει μια δυνητική έκθεση στον ιό, γιατί έχουμε ανοίξει τα σύνορα και μην ξεχνάμε ότι σύντομα ανοίγουμε και προς τους Άγγλους τα σύνορα, ναι, που σημαίνει ναι, ότι θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη έκθεση. Τουλάχιστον, αν εμείς τηρούμε τα μέτρα, δεν θα έχουμε αυτό την αχαλήνωτη εξάπλωση, έτσι δεν είναι, κυρία Γκάγκα? Έτσι είναι. Δηλαδή, τις αποστάσεις όταν τις τηρούμε, εγώ νομίζω ότι η μάσκα είναι πολύ σημαντική αν ερχόμαστε κοντά. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικό να έρθεις κοντά στον άλλον φορώντας μάσκα ή μη φορώντας μάσκα και στο ύπαιθρο. Mm-hmm. Έχει μεγάλη διαφορά και αυτό θα μας σώσει αν θέλουμε να πάμε σε ένα μέρος που υπάρχει πολύς κόσμος. Mm-hmm. Αλλά και με κόσμο και χωρίς μάσκα είναι πραγματικά βόμβα. Ναι, είναι μια βόμβα. Και για μας και για τους γύρω μας. Κυρία Γκάγκα, πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα. Έχουμε μάθει κάποια καινούργια στοιχεία όσον αφορά τον κορονοϊό? Δεν έχουμε τη γνώση που είχαμε το Φεβρουάριο, έχουμε προχωρήσει λίγο. Σίγουρα είμαστε πολύ καλύτεροι. Τι μπορούμε να πούμε για τον ιό, τι καινούργιο υπάρχει? Κοιτάξτε, όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης, εξακολουθούν να είναι τα ίδια. Ναι. Δηλαδή, όχι κοντινές αποστάσεις, πλήση συναγεριών, mm-hmm, δεν βάζουμε χέρια στο πρόσωπο και φοράμε μάσκα. Αυτά είναι το βασικό και η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο κομμάτι σε κάθε αρρώστια. Mm-hmm. Άρα, αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να θυμόμαστε όλοι. Τώρα, εμείς στα νοσοκομεία και στην αντιμετώπιση, πραγματικά έχουμε μάσκα. Δηλαδή, είμαστε πολύ πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάποιο περιστατικό στο νοσοκομείο και αυτό έχει αλλάξει. Δίνουμε από την πρώτη μέρα αντιληπτικά, δίνουμε σχετικά εύκολα στερεοειδή που έχει αποδειχθεί ότι στη δεύτερη φάση βοηθάνε πολύ. Έχουμε πολύ περισσότερη γνώση και μπορούμε να το χειριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της κρίσης προς το τέλος, πολύ λιγότεροι άρρωστοι χρειάστηκαν ήδη από τις πρώτες μέρες και μετά, πολύ λιγότεροι άρρωστοι χρειάστηκαν να μπουν σε μονάδα, mm-hmm, πολύ περισσότεροι νοσηλεύτηκαν και βγήκαν καλά. Ναι. Αυτό λοιπόν έχει γίνει. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτός ο ιός
δεν είναι μια επικίνδυνη αρρώστια που πρέπει να την προσέχουμε και να την αποφύγουμε. Υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση? Μπορούμε να πούμε ότι επειδή πλέον οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ξέρουν ότι στοχεύει σε εκείνους όσον αφορά τον τομέα της θνητότητας, ενώ στοχεύει περισσότερο σε εκείνους ο ιός, παίρνουν περισσότερα μέτρα και έτσι κρατείται χαμηλότερα ο αριθμός των νεκρών στο συγκεκριμένο πεδίο? Θα σας πω, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πράγματι παίρνουν περισσότερα μέτρα. Αλλά από την άλλη μεριά, τώρα που έχουμε ανοίξει τα ιατρία, παραδείγματος χάρη, σας πω, ναι, πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και επειδή θέλουν να μιλήσουν, κατεβάσουν τη μάσκα. Δεν κάνουμε τίποτα. Τότε γιατί τη φοράμε, έτσι? Θα σας πω. Το καταλαβαίνουμε και από την άλλη μεριά υπάρχουν πράγματα που δεν τα θεωρούμε. Δηλαδή, τα μέτρα, πράγματι, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι πιο συνειδητοποιημένοι, αν και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν. Δηλαδή, εγώ έχω νεαρά αγόρια που καταλαβαίνουν τι είναι και που είναι συνειδητοποιημένοι. Αλλά κατά το ψέμα, όταν μπαίνει καλοκαίρι, έχει ήλιο, αισθανόμαστε χαλαροί, χαλαρώνουμε όλοι. Δηλαδή, πράγματι και μέσα στα μαγαζιά η μάσκα είναι λιγότερη και μέσα στα μέτρα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, φοράμε λιγότερο μάσκα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Ότι εντάξει, θα ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά πρέπει να τη ζήσουμε λίγο διαφορετικά. Ναι. Όχι δεν θα δούμε τους τύπους μας, αλλά θα τους δούμε να προφυλάξεις. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν θα πας τώρα κάπου να διασκεδάσεις, λίγο το ποτό, λίγο η χαλάρωση, λίγο το γεγονός ότι είχαμε κλειστεί 2 μήνες μέσα, όλο αυτό έχει επιβαρύνει και την ψυχολογία μας και κάπου θέλουμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό το πράγμα, αυτή τη μέγενη που μας είχε κλείσει, ας πούμε. Αλλά όσο και να είναι, ας προσπαθήσουμε όσο γίνεται, ρε παιδί μου, όσο γίνεται να είμαστε να τηρήσουμε όσο πιο πιστά μπορούμε τα μέτρα. Αυτό ίσως γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην ζούμε τη ζωή, δεν μπορεί να μην βγαίνουμε έξω. Θα βγαίνουμε έξω το καλοκαίρι, ναι, και στην θάλασσα θα πάμε και θα πολεμήσουμε. Αλλά να κρατάμε τα μέτρα σε έναν βαθμό να έχουμε μια εγρήγορση. Ναι. Και ευτυχώς υπάρχει πολιτική προστασία και υπάρχει, ναι, καθημερινή παρακολούθηση. Και τα μέτρα, δηλαδή, ξέρουν, ναι, τα μία κρούσματα, ναι, και νομίζω ότι όλοι έχουμε το νου μας. Ναι. Ακόμα και οι άνθρωποι που δεν προσέχουν. Αλλά καλό είναι να αποφύγουμε οποιοδήποτε καινούριο πυρήνα μετάδοση. Ναι. Αυτό είναι όλο. Αυτό που βλέπω τώρα, βλέπω αυτή την ιστορία στο πανηγύρι, ναι, πρόσφατα, έτσι. Και βλέπω, ας πούμε, τα τραπέζια να είναι δίπλα το ένα στ' άλλο. Στα μαγαζιά που πηγαίνουμε όμως, στις ταβέρνες, στα ρεστοράν, βλέπουμε να υπάρχει απόσταση, να τηρείται. Τα 6 άτομα να τηρούνται αυστηρά. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν. Εγώ πήγα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ναι, σε ένα μέρος. Ναι. Στο ένα, πήγαμε 2 βράδια ένα Σάββατο. Στο ένα ήταν απόλυτη τήρηση των μέτρων. Ήμασταν 9 άτομα. Πάγαμε σε 2 τραπέζια, τα τραπέζια μοναδικά πολύ αραιά. Ναι. Μετά πήγαμε στο κέντρο του νησιού, όπου ήταν πατήσουμε πατώσει, όπου το προσωπικό δεν φορούσε μάσκα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Τα μέτρα πρέπει να τηρούνται. Οι αποστάσεις στα τραπέζια είναι σημαντικές. Το να φοράει το προσωπικό μάσκα είναι σημαντικό ακόμη, όχι και μόνο γιατί μπορεί να το μεταδώσει, αλλά και γιατί αν συμβεί κάτι σε μια επιχείρηση, θα την πληρώσουν όλοι. Γιατί αυτή η επιχείρηση πιθανότατα θα μπει σε καραντίνα. Δηλαδή, αυτό που προσπαθεί να κερδίσει το βράδυ, θα το χάσει. Και άλλες 10-15 μέρες δεν είναι καλό για κανέναν. Δεν είναι καλό καταρχήν για την υγεία, αλλά δεν είναι καλό ούτε για τη δουλειά. Ναι, ναι. Κυρία Γκαγκά, πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχθούμε ένα δεύτερο κύμα ασθενών με κορονοϊό? Ανάλογο, δεν εννοώ μεγαλύτερο, ανάλογο με αυτό που ζήσαμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε ή... Έτοιμοι και μπορούμε. Το απευχόμαστε όμως. Βέβαια, αυτό... Αυτό απευχόμαστε. Νομίζω ότι είναι κοινή προσευχή πλέον αυτό, να μην το ξαναζήσουμε. Εντάξει, δηλαδή το καταφέραμε την πρώτη φορά που δεν ξέραμε. Που μας πήρε κάποιες μέρες να καταλάβουμε τι γίνεται και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι. Νομίζω τώρα είμαστε ακόμη καλύτερα. Έχουμε και περισσότερα κρεβάτια μονάδας. Γιατί δεν θα χρειαστούμε καν τις μονάδες, γιατί έχουμε μάθει και εμείς. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι οι γιατροί όλοι που αντιμετώπισαν τον ιό, και το νοσηλευτικό και όλος ο κόσμος έχει μάθει και μπορούμε να το κάνουμε και να το κάνουμε καλά. Χαίρομαι δηλαδή, που είστε εμπειροπόλεμοι πλέον, έτσι. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να το αποφύγουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μίνα Γκαγκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διευθύντρια της 7ης, καλημέρα σας, πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου Σωτηρία.